Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο πρωί πρωί. Είναι το βίντεο που σας έλεγε έκπληξη η Ιωάννα. Βρήκαμε ένα μέρος που είναι όλο με χορτάρι, δέντρα, πράσινο δηλαδή, το αγαπάμε πολύ το πράσινο. Βλέπετε εκεί η παρέα μου πώς διασκεδάζει, τρέχει, ο Καλούλης ο Βασίλης τρέχει, ξανατρέχει, κυφρόσω. Θα αφήσουμε τα ποδηλατάκια μας εδώ πέρα και θα μπούμε κι εμείς λίγο να παίξουμε μαζί τους. Πάμε παιδιά, έλα να παίξουμε κυνηγητό, κυνηγητό, κυνηγάω. Για μισό λεπτό. Εκεί είναι δύο κουταβάκια. Το βλέπετε? Δύο κουταβάκια. Παιδιά είναι αβοήθητα. Κοιτάξτε, είναι αδελφάκια λογικά. Μόνο πεινάνε. Γεια σου, να τρέχω στο σπίτι μας που είναι κοντά και πήγαινε πάρει δύο κουβαδάκια γιατί έχω ένα γαλτάκι μαζί μου. Να του δώσουμε. Λοιπόν, το όνομα της... Εγώ λέω το άσπρο να το ονομάσουμε Ιωάννη. Ιωάννη, μπα. Ιωνάς, πιο καλλιτεχνικό. Ιωνάς, ναι. Και αυτό εδώ πέρα θα το ονομάσουμε... πώς το ονομάσουμε? Να το ονομάσουμε Ρωμαίο. Καλό όνομα. Λοιπόν, ο Ρωμαίο και ο Ιώνας. Ιώνας και Ρωμαίο. Έχουν και την καλύβα τους εκεί πέρα. Θα χρειαστούν νερό και φαγητό. Βέβαια είναι πολύ μικρά για να φάνε φαγητό. Θέλουν γάλα. Έχω γάλα μαζί μου. Βέβαια το πήραμε πριν λίγο επειδή είναι το κατάστημα Μασούτης από εκεί πέρα δίπλα. Κάτσε λίγο ρεφρόσω. Είναι το κατάστημα Μασούτης. Να το. Κοιτάξτε πόσο γλυκούλι. Κοιτάξτε. Γεια σου ρε Ιώνα. Να, είναι και τα δύο αγόρια όπως είδατε. Και τα δύο αγόρια. Σήκωσε και τα άλλα. Γιατί έχουν το αυτό. Ναι. Κοιτάξτε πόσο όμορφος είναι. Γύρνα του λίγο το κεφάλι. Ήρθε και ο Ιάσιμος. Έλα Ιάσιμος, τρέχα. Φέρε τα κουβαδάκια. Νάτος, έχει φέρει κουβαδάκια. Όμως το γάλα πρέπει να το αερώσουμε με το νερό. Ναι, με το νερό αυτό, επειδή έχω... Θα βάλω εγώ νερό. Όχι, έχουμε φέρει εμείς, περίμενε. Έχουμε φέρει και εμείς. Λοιπόν, έχω φέρει αυτό το γαλατάκι. Το Evapore, Alta, από την Alta. Άνοιξε το λίγο, ρε Μπιλή. Άνοιξε το λίγο. Φρόσο, άνοιξε το λίγο. Άνοιξε το λίγο. Δώσε στη Φρόσο που είναι μεγαλύτερη. Μπράβο για σου. Μπίλη, κράτα λίγο. Μπίλη, κράτα. Πρόσεχε το χέρι σου. Και έλα εδώ να δεις. Πεινάνε, ψάχνουν τα κουβαδάκια τα καημένα. Ποιος έχει νερό? Εγώ! Πέθει το γαλατάκι. Να βάλεις μισό για να βάλουμε. Βλακεία έκανα. Αλλά δεν πειράζει. Επειδή έχει λίγες βρωμιές μέσα. Δεν πειράζει. Ωραίο, σκέτο με νερό. Να ρίξουμε και λίγο ακόμη. Βάλτε λίγο. Βάλει και νερό εδώ πέρα. Ελάτε, σκυλάκια. Έλα. Κοίτα το σκυλάκι. Άσε λίγο ρε Μπίλη να δω. Έλα, σκυλάκι πιες. Σκυλάκι πιες. Έλα, σκυλούι. Μπράβο, Φρόσο. Βάλτε να βάλω. Έλα, πίνει. Ιώνα. Πιες. Έλα, μπράβο, Ρωμά. Μπράβο. Πιείτε ρε, σκυλί. Δεν τους άρεσε. Θα το αφήσουμε εμείς εδώ πέρα. Και βάλτε ένα, βάλτε να πιούμε και λίγο νεράκι. Πολύ καλή είναι αυτή. Πάρτε τσάντα για σου, πάρτε τσάντα για σου. Δεν έχω άλλο νερό. Έχουμε. Με βάλει νερό. Το βάλεις όλο, για σου. Ποιος έχει άλλο νερό? Εγώ. Βάλτε λίγο. Έχουμε το μπουκάλι σας. Άμα είναι από χθες, βάλτε. Βάλουμε και νερό. Τα σκυλάκια δεν πίνουν το γαλατάκι τους. Δεν πειράζει το. Άμα έρθουμε με κάτω πολύ, μπορεί να το πίνει και τίχτα. Τώρα που δεν πεινάνε. Αυτό είναι το δικό σας. Το σέλι, ναι. Σέλερι! Όχι, δεν χρειάζεται άλλο.
Απλά το βάλουμε λίγο στο νύχι προς εκεί. Τα ονομάσατε. Πώς θα λένε. Ρωμαίο το μαύρο και Ιώνα το άσπρο. Ρωμαίο και Ιώνα. Ωραίο λέμε. Αχίτη μωρέ το δελεπτάκι. Γάμο το, πώς έγινε αυτό. Σε έβριξε πίλη. Και λίγο τι θα φάνε σου. Ελίγο λίγο θα πω. Ελάτε να τα μεταφέρουμε λίγο προς το νύχιο. Για να μην τα πάρει κάτι. Φάτε λίγο στο νησιό για να μην τα πάρει κάτι. Α, παιδιά, να δείξουμε και τη σπηλιά του που μένουν. Ναι. Μπίλι, δείξε προς εκεί. Δείξε λίγο. Εδώ πέρα μένουν. Δείξε και την άλλη σπηλιά. Που θα έπρεπε να μένουν, αλλά δεν μπορούν να φέρουν. Έχουν κάνει τα κακάκια εδώ πέρα. Είναι μια χαρτιά. Όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι κακάκια. Λοιπόν, χώμα είναι. Χώμα είναι. Κοιτάξτε εκεί πέρα τα αδελφάκια. Δεν πίνουν το γάλα, αυτό είναι το κακό. Κοίτα, κοιτάξτε, το καλύτερο γάλα δεν το πίνουνε. Το καλύτερο γάλα. Αυτό εγώ το βάζω στη σοκολάτα να το πίνω κάθε πρωί. Νομίζω ξύνεται. Αυτό ήταν το βίντεο μας, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Θα ήθελα να μας κάνετε ένα like, γιατί ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε 10.000 like. Θα κάνουμε και άλλα βίντεο με τα χαριτωμένα σκυλάκια. Κοιτάξτε εδώ, μωρέ φατσούλα! Κάντε ένα ωραίο σχόλιο. Ένα ωραίο σχόλιο για τον Ρωμαίο και τον Ιώνα. Περίμενε λίγο φρόσο, ας λίγο κάτω. Και τον Ιώνα. Και θέλω να μας πείτε ποιο θα είναι το επόμενο βίντεο. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Γράψτε κάτω στα σχόλια ποιο είναι το πιο χαριτωμένο σκυλάκι. Και τα δύο είναι τέλεια. Και παρακαλώ να μην έχετε αρνητικό σχόλιο. Γεια σας. Γεια σας.